Κώστα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα. Τι κάνεις, Κώστα μου, σε βλέπω ταλαιπωρημένο. Πολύ, πολύ. Και είναι Λοιπόν, αρχές της εβδομάδας είναι ακόμη. αρχές της εβδομάδας, είναι η τρίτη χειρότερη μέρα βάσει ερευνών, έχω να σου πω έτσι. Η πιο βαρετή μέρα είναι η τρίτη. Γι' αυτό πάμε να την κάνουμε πιο ωραία εμείς, όχι όμως με ωραίες ειδήσεις. Δυστυχώς δεν είναι ευχάριστες οι ειδήσεις που έχουμε. Σε ακούμε. Να ξεκινήσουμε με την πυρκαγιά που είχαμε χθες το βράδυ στην Πέγια, σε πολυκατοικία. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση και αναστάτωση σε ενίκους πολυκατοικίας όταν ξέσπασε πυρκαγιά στον χώρο στάθμευσης, όπου ήταν σταθμευμένη μία τετράτροχη μοτοσικλέτα. Από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά και επεκτάθηκε και σε διπλανό όχημα. Τόσο η μοτοσικλέτα όσο και το όχημα υπέστησαν ζημιές. Επίσης, ζημιές υπέστησαν και οι τείχοι της οικοδομής. Οι ένικοι ευτυχώς πρόλαβαν και απομακρύνθηκαν από τα διαμερίσματα και δεν υπήρξε οποιοδήποτε πρόβλημα. Από τις έρευνες που έγιναν από την αστυνομία, Κατερίνα, διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα. Θα συνεχιστούν οι έρευνες και σήμερα και ξεκίνησαν ήδη ανακρίσεις και λήψη καταθέσεων σε σχέση με τους ιδιοκτήτες των δύο οχημάτων που βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας.